και από τους σχολικούς φύλακες, τους φαρμακοποιούς τώρα, οι οποίοι θα πουλούν τα φάρμακα ακριβότερα. Οι ασφαλισμένοι δηλαδή θα τα πληρώνουν ακριβότερα για την ακρίβεια. Μετά τον νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ από την 21η Οκτωβρίου, δηλαδή από χθες, οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν έως και τη διπλάσια συμμετοχή από ό,τι πριν, και οι φαρμακοποιοί εκτιμούν ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που λόγω οικονομικής ένδυας θα αναγκαστούν να διακόψουν τη φαρμακευτική τους αγωγή με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την υγεία τους. Προεκπλήξεως βρέθηκαν οι ασφαλισμένοι που προσήλθαν στα φαρμακεία το πρωί της Δευτέρας, καθώς έχει αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική του ΕΟΠΗ στα φάρμακα, δυστυχώς προς το χειρότερο. Όταν ένα φάρμακο έχει ασφαλιστική τιμή, για παράδειγμα 5 ευρώ και λιανική τιμή 10, μέχρι τώρα η διαφορά αυτή των 2,5 ευρώ μοιραζόταν 50-50 στον ασφαλισμένο και στον ΕΟΠΗ. Από χθες αυτό το 50-50 καταργείται και επιβαρύνεται στο 100% ασφαλισμένους. Αυτό συμβαίνει βέβαια μόνο στις περιπτώσεις όπου ένα φάρμακο έχει χάσει την πατέντα του και υπάρχουν γενώσιμα. Δεν ισχύει για τις περιπτώσεις μιας θεραπευτικής κατηγορίας όπου δεν υπάρχουν γενώσιμα παρά μόνο πρωτότυπα φάρμακα. Επίσης, η διαφορά του 50-50 δεν ισχύει μονάχα για τα πρωτότυπα, όπως ίσως εσφαλμένα και το Υπουργείο άφησε να διαρρεύσει. Ισχύει και για τα όσα γενώσιμα έχουν τιμή μεγαλύτερη από την ασφαλιστική. Απλά θα είναι μικρότερη σίγουρα, γιατί τα γενώσιμα έχουν χαμηλότερη τιμή από τα πρωτότυπα. Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα από ό,τι πλήρωνε μέχρι την Παρασκευή. Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν πλέον ακριβότερα τα φάρμακά τους, ενώ για τους φαρμακοποιούς δεν αποκλείεται να καταγραφούν περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι θα διακόψουν την αγωγή τους λόγω οικονομικής στενότητας. Ναι, βέβαια, από χθες κιόλας οι συνταγές που έχουν έρθει στο φαρμακείο φαινόταν οι διαφορές σε πολλές περιπτώσεις. Οι επιβαρύνσεις μπορεί να έφταναν και στο 100% επιπλέον από αυτό που πλήρωνε ο ασφαλισμένος, ανάλογα με το είδος των φαρμάκων και το είδος της πάθησης που έχει. Και καταλαβαίνετε ότι με τις ήδη πολύ υψηλές συμμετοχές για τα εισοδήματα των Ελλήνων, η επιπλέον επιβάρυνση ουσιαστικά μας οδηγεί στον αποκλεισμό ορισμένων ανθρώπων από τη θεραπευτική αγωγή. Ο κλάδος επιμένει πως οι αυξήσεις του ΕΟΠΗ δεν θα βγουν σε καλό και ότι τελικά αυτό που σίγουρα θα γίνει δεν θα είναι η αύξηση των εσόδων του οργανισμού, αλλά αύξηση των δαπανών για την υγεία, αφού πολλοί ασθενείς που δεν θα μπορούν να αγοράζουν φάρμακα θα υποτροπιάζουν και θα πρέπει να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Είναι γι' αυτό για το οποίο μιλάμε στην ουσία και φωνάζουμε, ότι θα καταλήξουμε να αυξήσουμε τα έξοδα τα νοσοκομιακά στο σύστημα υγείας της Ελλάδας, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες θα σταματήσουν τη θεραπευτική τους αγωγή γιατί δεν μπορούν να την πληρώσουν, θα επιδεινωθεί η κατάστασή τους και θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε πολλαπλάσια αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, να υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια ή άλλα. Δεν μπορεί ένας ασφαλισμένος, για παράδειγμα το ΟΓΑ, ο οποίος παίρνει μια σύνταξη 300 ευρώ, να φτάνει να δίνει 100 και 150 και 200, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης του για φάρμακα. Και να μην μπορεί να κάνει και διαφορετικά, διότι ακόμη και την οικονομικότερη για αυτόν επιλογή να κάνει και να επιλέξει κάποιο γενώσιμο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Σχολικοί φύλακες, φαρμακοποιοί και ασφαλισμένοι, και τώρα καθηγητές παιδαγωγικών τμήματων και φοιτητές. Χαμηλούς τόνους θα κρατήσει προς το παρόν το παιδαγωγικό τμήμα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, που ζητά άμεσες αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να γίνει σωστά, να γίνει μάλλον γενικώς η άσκηση, η πρακτική άσκηση των τελειοφύτων. Η Γενική Συνέλευση που έγινε στο Πανεπιστήμιο αποφάσισε να ασκήσει πίεση προς το Υπουργείο Παιδείας, δημοσιοποιώντας ευρύτατα το θέμα και ζητώντας τη στήριξη της εκπαιδευτικής και όχι μόνο κοινότητας.